Κύριε Πρόεδρε, δέχτηκε ο Δήμαρχος την πρόταση του κυρίου Ηλιόπουλου για το γυροκομείο. Συμφωνούμε και εμείς να γίνει συζήτηση. Όμως δεν έχουμε περιθώριο να χάνουμε χρόνο με μια γενική συζήτηση. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα εισηγητικό στο πνεύμα των αξώνων που έβαλε ο κύριος Ηλιόπουλος για να υπάρξει δράση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί το να συνεδριάσουμε εντός ημερησίας και να συζητάμε γενικώς περί του προβλήματος, το ξέρουμε πολύ καλά το πρόβλημα. Αρκετά χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ασχοληθεί με το θέμα, έχει πάρει κατά καιρούς αποφάσεις, άρα συνέχεια και συνέπεια αυτών που έχει κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τώρα είναι ενέργειες. Ενέργειες που θα αντιμετωπίσουν και το προβληματικό καθεστώς με το οποίο λειτουργεί το γυροκομείο και φέρνει επιμέρους επιπλέον προβλήματα. Δεύτερο, υπάρχει από το Σεπτέμβριο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το οικόπεδο Βότρης και υπάρχει δέσμευση για συνεννοήσεις με την ΚΤΥΠ. Για να μην περιμένουμε 15 χρόνια όπως με το Μουσόν που είπε ο κύριος Σκιαδάς, πού βρίσκεται το θέμα Βότρης? Πού βρίσκονται οι επαφές δηλαδή με την ΚΤΥΠ? Τι ενημέρωση πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την απόφαση που πήραμε τέλη Σεπτεμβρίου ότι ο χώρος αυτός τον διεκδικούμε, πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να αποκατασταθεί μέχρι να λυθεί και το θέμα με την ΚΤΥΠ η λειτουργία του χώρου εκεί, γιατί είναι προβληματική. Δεν θέλω να αναφερθώ σε παράγοντες που κάνουν προβληματική τη λειτουργία του χώρου εκεί, αλλά συνεχίζονται προβλήματα. Και το ίδιο ισχύει και ίσως χρειάζεται να μας πείτε συνολικότερα με το θέμα ΚΤΥΠ οικόπεδα στο Δήμο της Αθήνας, γιατί επανέρχονται. Προχτές συζητώντας με το Σύλλογο των Κατοίκων της Ριζούπολης, στην επικαιρότητα μπαίνει και το θέμα το οικόπεδο που έχει δεσμεύσει η ΚΤΥΠ δίπλα από το πάρκο Αυλονίτη και το τι θα γίνει κάμποσα χρόνια κι αυτό. Υπάρχουν εν ολίγης πολλά σημεία, προβλήματα, προβληματικά στην πόλη που χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, γιατί όχι και ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών δημοσίου, και αυτά δεν αρχίζουν και τελειώνουν με την Ομόνια και τις πολλές φωτογραφίες τη νύχτα, το πρωί, τη μέρα, με συντριβάνι ή χωρίς συντριβάνι της Ομόνιας που βλέπουμε. Λέω, πέρα από αυτά χρειάζεται αντίστοιχη δράση, σχεδιασμός, ενημέρωση, αποφασιστικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για τέτοιους χώρους. Και επειδή γίνεται η συζήτηση για την Ομόνια, καλό είναι να απαντηθεί ένα θέμα που εδώ και 3-4 χρόνια βάζουμε. Τι θα γίνει με αυτή την καθίζηση Εόλου και Σταδίου και η προβληματική ιδιοκτησία και η εικόνα της Αθήνας μέσα στο κέντρο, να το πω έτσι, της πόλης συνεχίζει να παραμένει έτσι? Τώρα, ήρθε σε όλες τις παρατάξεις και στην διοίκηση του Δήμου το υπόμνημα της Επιτροπής Κατοίκων και Φύλων του Οικισμού Αναφιώτικα. Είναι ένα θέμα που με επιμονή στην προηγούμενη θητεία είχαμε αναδείξει, είχαν πάρθει κάποια μέτρα και το πρόβλημα παραμένει. Και η αιχμή της παρέμβασης των κατοίκων μετά τις παρεμβάσεις που κάνανε πέρα από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 19 και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα και στο Τμήμα Ελέγχου του Δήμου. Τώρα υπάρχουν οι δηλώσεις εταιρείας ακινήτων δημοσίου, υπάρχει τα ερείπια στη Στράτονος, στον Ιερό Λόφο της Ακρόπολης, από το 95 τα ερείπια, κυριολεκτικά χορός με μπάζα, με προβληματική υγιεινή για τους ελάχιστους κατοίκους που έχουν απομείνει. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να εξαντλήσετε και εσείς τις παρεμβάσεις σας. Όσον αφορά εμάς, έχει κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή, δόθηκε απάντηση. Το βάλαμε εδώ, υπάρχουν δημοσιεύματα και πρόσφατα, προχτές. Αλλά τα ερείπια στη Στράτονος παραμένουν, δεν τα γκρεμίζει κανείς.
Προφανώς μπορεί να γκρεμιστούν μάλλον σε κάποιο επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει ίσως και τους πρόποδες της Ακρόπολης. Κύριε Σοφιάνη, έχετε ένα λεπτό. Και τέλος, 23 εργαζόμενοι ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό έχουν προσληφθεί από την 6 Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου του 20 και παραμένουν απλήρωτοι τέλος Φεβρουαρίου του 20. Φυσικά δεν έχει δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Και με βάση τον νόμο θεωρούμε όμως ότι μπορεί να πάρουν ένα έναντι αυτοί οι άνθρωποι για να ζήσουν 2 μήνες τώρα, και νομίζω ότι μια τέτοια ευαισθησία μπορεί να δείξει η Δημοτική Αρχή.